Η Όλγα έχει δανειστεί 5 εκατομμύρια από έναν τοκογλύφο, τον Αναστάση Παπαλιούρα. Δεν μπορεί όμως να τα επιστρέψει και του δίνει μια ακάλυπτη επιταγή. Έτσι, ο Αναστάσης Παπαλιούρας γίνεται φορτικός για να πάρει τα χρήματά του. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η Όλγα αποφασίζει να απευθυνθεί σε έναν δεύτερο τοκογλύφο, τον κύριο Φέδωνα Σφουγκάτο, ο οποίος θα της δανείσει τα χρήματα με τα οποία θα ξεχρεώσει τον Παπαλιούρα. Αλλά το πρωί της ίδιας μέρας που πρόκειται να δεχτεί το Σφουγκάτο, έρχεται στο σπίτι ξανά ο Αναστάσης Παπαλιούρας έξαλλος. Δεν βρίσκει κανέναν άλλο παρά τον Ανδρέα. Και τότε συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Κύριε Παπαλιούρα, ζείτε? Βέβαια, ο Αναστάσης Παπαλιούρας δεν πέθανε ακριβώς, γιατί σε λίγο συνέρχεται και εξηγεί τι του συνέβη. Είναι μια σπάνια περίπτωση αλλεργικού σοκ αυτό που παθαίνω. Όταν εκνευρίζομαι πολύ, πέφτω σε αυτή την κατάσταση και μοιάζομαι πεθαμένος. Αλλά μόλις πάρω αυτό το χάπι, συνέρχομαι αμέσως. Και άμα δεν το πάρετε το χάπι? Συνέρχομαι από μόνος μου, αλλά το πολύ πολύ σε 2-2,5, maximum 3 ώρες. Μετά το ατύχημά του, ο Παπαλιούρας φεύγει μαζί με τον Ανδρέα από το σπίτι των Χαρίτων. Αλλά το απόγευμα που επιστρέφει δρυμύτερος, παθαίνει το ίδιο αλλεργικό σοκ. Οι τρεις Χάριτες όμως που δεν ξέρουν ότι πάσχει από αυτή την παράξενη ασθένεια, θεωρούν ότι έχει πεθάνει και πανικοβάλλονται. Καλή, αυτός είναι νεκρός! Ένας τοκογλύφος λιγότερος. Σε λίγο καταφθάνει και η Μπεμπέκα για να συμπληρωθεί το καρέ. Οι τέσσερις γυναίκες τότε, με το φόβο ότι θα κατηγορηθούν για το θάνατο του Παπαλιούρα, αποφασίζουν να φυγαδεύσουν το πτώμα του από το σπίτι. Αυτός ο κύριος Παπαλιούρας πρέπει να φύγει το συντομότερο από εδώ μέσα. Ναι, του το λέμε, αλλά δεν τον βλέπω πρόθυμο. Αφού δεν φεύγει από μόνος του, πρέπει να τον φυγαδεύσετε. Πώς, αφού έχει φως ακόμα έξω, θα μας δούνε. Σωστά, πρέπει να περιμένουμε να νυχτώσει. Και μέχρι τότε θα περιμένουμε παρέα με τον κύριο. Γιατί σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο? Όχι. Θεέ μου, Σφουγκάτος, τώρα τι κάνουμε? Αυτό το κύριο δεν πρέπει να το δει κανένας εδώ μέσα. Τώρα ανοίγουμε, μισό λεπτό να σας πω. Τον βάλουμε κάτω από τον καναπέ. Δεν χωράει. Στην ντουλάπα. Πιάστε τον, τον πάμε γρήγορα στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα. Ίσα ίσα του ήρθε. Στα μέτρα του. Ούτε παραγγελία να το έχουμε κάνει. Πάω να ανοίξω. Είδατε που με βρίζατε για την ντουλάπα. Σε βρίζαμε και δεν ξέραμε ότι εδώ μέσα θα ο Παπαλιούρας. Να όμως που χρειάστηκε. Μισό λεπτό. Γεια σου, Ειρήνη μου. Γεια σου, Τζέσι. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Καλώς την Τζέσι. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ τέτοια ώρα, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη. Ο καλός ο γείτονας στην ανάγκη φαίνεται. Τι έχεις, καλέ? Τι ήταν αυτό που με βρήκε, βρε κορίτσια, τι ήταν αυτό? Τι σε βρήκε? Το ανεπανόρθωτο με βρήκε. Το ανεπανόρθωτο. Και σένα? Γιατί εσείς τι πάθατε? Τίποτα, τίποτα, Τζέσι μου, πες εσύ. Να, είχα κάτι καλεσμένο στο σπίτι και έγινε το ανεπανόρθωτο. Σου πέθανε κανένας καλεσμένος? Όχι, καλέ, πώς σου ήρθε αυτό? Όχι, γιατί εμάς μας το έκανε κάποιος. Κάποτε, βέβαια. Καλέ, χτύπα ξύλο. Εμένα οι καλεσμένοι μου είναι μια χαρά, αφού δεν έχουν έρθει ακόμα. Και πού το ξέρεις ότι είναι μια χαρά που δεν έχουν έρθει ακόμα? Καλά, αν είχαν πεθάνει, δεν θα μου κάνανε τηλεφώνημα να μην ετοιμάζαμε κι εγώ άδικα. Τι λες, καλέ, τηλεφωνούν οι πεθαμένοι? Μα δεν μου λέτε. Τι συζήτηση για πεθαμένους αυτοί ξαφνικά? Καλά, σας λέει, την καταμπερδέψατε τη γυναίκα. Για λέγεσαι τώρα. Λοιπόν, πάνω που έφτιαχνα τα καναπεδάκια στην κουζίνα και ήμουν έτοιμη να πάω να ντυθώ, έγινε ένας καυγάς με τον άντρα μου. Μα ένας καυγάς! Φωνές κακό! Και πάνω στον καυγά. Το σκότωσες? Όχι, καλέ. Πέθανε από μόνος. Ούτε! Μα Χριστός και η Παναγία! Πολύ γκρανγκινιόλιστε σήμερα! Όλο και πεθαμένους μιλάτε! Έχουμε τους λόγους μας. Λέγε, φίλε. Πάνω λοιπόν στον καυγά, μου σπάει ο άντρας μου όλα τα πιάτα. Και από το καλό σερβίτσο και από το πρόχειρο. Πού θα φάνε τώρα οι καλεσμένοι μου? Στις χούφτες! Αυτό είναι το ανεπανόρθωτο. Αχ, Τζέσι, πώς φαίνεται, δεν ξέρεις από τα πανόρθωτα. Γι' αυτό ήρθα, για να σας δανειστώ μερικά πιάτα. Τι ήταν αυτό, καλέ? Άνοιξε ντουλάπα! Ντουλάπες. Έχουν κάτι με ντεσέρδες προπολεμικούς. Πολύ ωραία ντουλάπα. Σε αρέσει? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ευρύχωρη. Ολόκληρο άνθρωπο χωράει μέσα. Μπορώ να τη δω λιγάκι? Γιατί σκέφτεσαι να τη δανειστείς κι αυτήν? Σου σπάσε και τις ντουλάπες ο άντρας σου. Έλα, βρε Τζέσι μου, τώρα πάμε εμείς στην κουζίνα να σώσουμε τα πιάτα, θα περιμένουν οι καλεσμένοι. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Κοίτα το που δεν κάθεται και ήσυχος. Δεν την ανοίγει αυτός, καλέ, από μόνη της ανοίγει. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα καθόμαστε να κρατάμε την ντουλάπα που μας φύγει ο Παπαλιούρας? Κοριτσιά, έχω μια ιδέα. Τι πράγμα? Να βοηθήσετε να τον πάμε στο πίσω σαλόνι. Καλή, πάλι και σου τα φέρετε, θα αρχίσουμε με τον Παπαλιούρα. Γιατί καλύτερα να βγει έξω να τον δει, Τζέσι. Θέλεις κι άλλα πιάτα? Όχι, ευχαριστώ, και πάλι πολλά πήρα. Ένα ζευγάρι είναι καλεσμένοι μου. Ο
Ψαλασιάστηκα. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Με έβγαλες από πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα πήρες τα διατατέσαι μου. Ναι, εντάξει. Άντε, σπιτάχεις τώρα. Ειρήνη μου, σε παρακαλώ, μια που ήρθα μπορείς να μου κάνεις άλλη μια χάρη. Τι χάρη. Να, τόσο καιρό τώρα βλέπω εκεί πίσω στο σαλόνι τις καινούργιες κουρτίνες της ροζ της μπαλούν. Μπορώ να τις δω. Ευχαρίστες. Όχι! Γιατί όχι. Γιατί βιάζεται, την περιμένει η καλεσμένη της. Καλά, δυο λεπτά θα είναι. Καλά, σας λέει, δυο λεπτά είναι. Άλλη φορά, είναι πολύ ακατάστατα εκεί μέσα. Καλά, δεν μας παρεξηγήσει, Τζέσ. Θα μας παρεξηγήσει, θα μας παρεξηγήσει. Άνω κάτω είναι, άνω κάτω. Α, άνω κάτω. Ναι, άνω κάτω. Τότε δεν πάμε. Καλά, ζωπάτε, βρε κορίτσια, τώρα ξένη είμαι εγώ. Όχι, αλλά καλύτερα να το δεις μια άλλη στιγμή τώρα. Μα τώρα νοικοκυρά είμαι κι εγώ. Δεν ξέρω από καταστασία. Όχι, από τέτοια καταστασία. Άντε καλέ. Τζέσι, μη καλέ. Τετέλεσκα. Καλέ, τι ωραίες κουρτίνες. Πω και το δωμάτιο. Μια χαρά είναι, τι εγκαταστασία μου λέγατε. Καλέ, ένας κύριος. Ναι, είναι ο... Ο τέτοιος μας. Ο ξάδερφός μας. Ο Αναστάσης. Ο ξάδερφός μας ο Αναστάσης. Ναι. Αυτός. Ναι. Και τι κάνει εδώ. Καλά είναι. Μια χαρά, δεν τον βλέπεις. Κοιμάται. Ναι, κατά μείον έννοια. Έγειρε και τον πήρε κομματάκι. Κομματάκι πολύ τον πήρε. Ναι, έφαγε, ήπιε κιόλας και... Και τα κακάρωσε. Θέλω να πω, κοιμήθηκε. Ήσυχα που κοιμάται όμως. Πολύ ήσυχα κοιμάται. Ούτε πονεσένει καθόλου. Τότε πάμε να μην τον ενοχλούμε. Πάμε, τι σου λέγαμε τόσο. Πάμε. Ευχαριστώ και γεια σας. Τίποτα, Τζέσι μου, τίποτα. Καληνύχτα, καληνύχτα, Τζέσι. Καλή σου νύχτα, Τζέσι. Γεια σου, Τζέσι. Λοιπόν, αυτός ο παπαλιούρας πρέπει να φύγει από εδώ μέσα. Πού να τον πάμε. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να φύγει. Λοιπόν, ακούτε. Απ' έξω έχω παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου. Κουβαλάμε τον Παπαλιούρα, τον χώνουμε μέσα, τον πάμε στο πάρκο, τον αφήνουμε σε ένα παγκάκι. Ωραία! Όχι ακριβώς ωραία, αλλά τι άλλο να κάνουμε. Πάμε. Καλά, μην το ξανασυζητάμε. Πάμε. Πάμε. Να σου πω. Πώς θα τον χώσουμε στο πίσω κάθισμα, καλέ, αφού είναι δίποτα το αυτοκίνητό σου. Αμιά να πάρουμε το δικό σου που είναι τετράπορτο και μπαίνει πιο εύκολα. Ναι, αλλά το δικό μου το έχω παρκαρισμένο 5 δρόμους πιο κάτω, δεν γίνεται. Είναι απλό. Θα βγάλει η Μαρία το δικό της από εκεί που τέχει και θα παρκάρεις εσύ το δικό στη θέση Μαρίας. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Μια στιγμή. Ναι. Δεν τον κουβαλάμε εδώ πέρα, να τον αφήσουμε εδώ, τον έχουμε πρόχειρο, να βάλει όλα τα αυτοκίνητό της, να τον χώσουμε μέσα. Και φύγαμε. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Το πιάσατε καλά. Το πιάσαμε. Τότε πάμε. Πάμε. Χωρίς. Δεν βοηθάει καθόλου. Αμάν. Παναγίτσα μου. Ποιος θα είναι πάνε. Λες να είναι ο σφουγγάτος. Όποιος και να είναι, αυτό εδώ πρέπει να το κρύψουμε. Μισό λεπτό. Στην τουλάπα. Εντάξει. Άνοιξε. Ανοίγω. Τζέσι! Αχ, βρε Ειρήνη μου, συγγνώμη και πάλι για την ενόχληση. Εσείς, ρε Τζέσι μου, τι είναι πάλι. Τι άλλο θα μας δανειστείς απόψε. Όχι, δεν θέλω να δανειστώ τίποτα. Ήθελα να σας πω πως αν δείτε τον άντρα μου και το φέρετε στη συζήτηση, μην του πείτε ότι ξέρετε πως μαλώσαμε. Είναι δυνατόν, καλά, αυτό ήτανε. Άντε και πήγε η ψυχή μας στην κούλουρη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα τσατιστεί άμα το μάθει και θα σπάσει και τα δικά σας πιάτα. Για τα πιάτα σας το κάνω δηλαδή. Εντάξει, ρε Τζέσι μου, δεν θα το πούμε. Εντάξει, άντε γεια τώρα. Ευχαριστώ και συγγνώμη και πάλι για την ενόχληση. Γεια, στο καλό. Χριστούλη μου, γιατί μας έδωσες τέτοιους γειτόνους. Άντε πάμε στα αυτοκίνητα. Έλα, όλα γρήγορα. Πάμε. Καλέ, και εμένα θα με αφήσετε εδώ μόνη μου. Έχει τι, καλέ. Έλα. Με αυτό είναι εκεί μέσα, φοβάμαι. Καλά, έλα και εσύ μαζί. Άντε, πάμε. Πάμε. Τι στο διάολο, τι έγινε. Κυρία Χαρίτου. Ναι, έλα Τάκη, εγώ είμαι. Τι ποιος εγώ, ρε, ο Αναστάσης. Ναι, είμαι εδώ σε αυτή τη χαρή του για τα δανεικά, ναι. Όχι, δεν μου τα έδωσε. Τι, βρέθηκα κλεισμένο σε μια ντουλάπα, δεν βλέπω κανένα εδώ πέρα. Θα έρθω τώρα από εκεί. Όχι, θα ξανάρθω και απόψε κιόλας. Αν νομίζει η χαρή του ότι θα μου φάει εμένα τα δανεικά, είναι γελασμένη. Άντε, γεια. Thank you.
πάμε γρήγορα να το πάρουμε αυτό το κουτιλάπα. Κάτσε λίγο, βέβαια, να πάρω μια ανάσα. Ούλη μου, τι θα μου συμβεί άλλο σε αυτή τη ζωή. Θα έρθει και ο Σφουγγάτος, αυτό θα σου συμβεί. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτόν εδώ στην τουλάπα, έτσι θα το κάνουμε. Άστον εκεί που κάθεται, Έρην, πήγαινε εσύ να ανοίξεις, Όλγα. Αν είναι ο Σφουγγάτος, πρέπει να τον ξεπετάξουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Διότι έτσι κι αλλιώς τα λεφτά του δεν τα χρειάζεται πια αφού ο Παπαλιούρας πάπαλα. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καταλάβατε, κύριε Σφουγγάτε μου. Πώς δεν κατάλαβε, έξυπνος άνθρωπος φαίνεται ο κύριος Σφουγγάτος. Για να πω την αλήθεια, όχι, δεν πολύ κατάλαβα. Με φωνάξατε εδώ για να σας δανείσω μερικά χρήματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και τώρα μου λέτε ότι δεν τα χρειάζεστε? Ακριβώς. Δεν είναι παράξενο αυτό? Ακριβώς. Στη ζωή συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Πάρα πολύ παράξενο, κύριε Σφουγγάτε. Ναι, αλλά εγώ είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι η κυρία Χαρίτου επηγόταν. Επηγόμουν τώρα, ποια δεν επηγόμαι. Τι μεσολάβησε από το σημερινό μας τηλεφώνημα μέχρι τώρα και σας έκανε να αλλάξετε γνώμη? Α, δεν μπορώ να σας πω. Είναι σόκιν. Μήπως βρήκατε να δανειστείτε χρήματα από κάποιον άλλον με λιγότερο τόκο? Όχι, όχι, δεν είναι αυτά. Όχι, γιατί εάν πρόκειται για κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε το θέμα των τόκων. Δεν τα θέλουμε, γιατί δεν χρωστάει πια. Το χρέος παρεγράφει οριστικά. Και αμετάκλητα, μπορώ να πω. Παρεγράφει το χρέος. Ναι, γιατί αυτός που την δάνεισε είναι... Μπεμπέκα, είναι γενναιόδωρος, αυτό είναι. Εν τη αυτή περιπτώσει, εφόσον δεν πρόκειται να σας δανείσω, εγώ είμαι περιττός. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Με συγχωρείτε που σας κουβαλήσαμε αρωνάρων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήταν ευκαιρία να γνωρίσω τις αδερφές σας και τη θεία σας, τη Μπεμπέκα. Α, δεν ασχολούνται με το εμπόριο. Άχρηστε σας είναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και να δανειστεί κανείς χρήματα. Έχεις μία αρρώστια και... Χτύπα ξύλο, καλέ. Άλλωστε, όμως, βλέπω ότι είστε οικονομικώς ευκατάστατοι. Ναι, ναι, τον έχουμε τον τρόπο μας. Ναι, ναι. Με τέτοιο ωραίο και ευρύχωρο σπίτι. Είναι του μπαμπά του, πατρικό. Το έχετε όμως επισκευάσει και επιπλώσει με πολύ γούστο. Ναι, γούστο έχουμε. Από ρευστό πάσχουμε λίγο. Ωραίους πίνακες βλέπω, ναι. Ακριβά έπιπλα. Ναι. Αυτή η ρωτώντα είναι υπέροχη. Της μαμάς μας. Και το πιάνο σας. Ναι. Είναι παλιό, ε. Μπαμπάλαιο είναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Και αυτή η ντουλάπα. Τι έχει ντουλάπα? Τίποτα δεν έχει ντουλάπα. Θέλω να πω, είναι πολύ ωραία. Α, καλά, ωραία είναι. Λοιπόν, μια τέτοια ακριβώς ντουλάπα ήθελα να αγοράσω. Α, έχω τέτοιες στο μαγαζί μου πάρα πολλές. Τόσο ωραίες. Και καλύτερες. Καλή, αυτή δεν είναι καλή, δεν τη βλέπετε? Καλή χάνια, είναι σκοροφαγωμένη. Μα εμένα μου αρέσει. Τι έχουν πάρει σήμερα όλοι με αυτή την ντουλάπα, ε? Έχω ωραία πράγματα στο μαγαζί μου. Μπορώ να τη δω? Γιατί τώρα τι κάνετε, δεν τη βλέπετε? Εννοώ να την εξετάσω. Δεν την πουλάω, Χριστιανέ μου, είναι της Μαρίας η ντουλάπα. Μαρία, την εξετάσει? Όχι. Είπε όχι. Λίγο, λίγο, να δω τους χώρους που έχει. Αφού δεν είναι καλή, Χριστιανέ μου. Τι έχει, τι είναι το λάτωμά της? Το περιεχόμενο. Θα ήθελα να το διαπιστώσω ο ίδιος. Μα τι πάθατε? Σου είπαμε, Χριστιανέ, μην την ανοίγεις. Για το καλό σας το λέμε. Γιατί τι θα πάθω να την ανοίξω? Ηλεκτροπληξία. Ηλεκτροπληξία από το ξύλο? Ηλεκτροπληξία όχι, αλλά μία αποπληξία θα την πάθετε. Μήπως έχετε κάτι κρυμμένο εδώ μέσα? Όχι. Τότε να την ανοίξω. Όχι! Λοιπόν, αυτή η ιστορία με την τουλάπα έχει αρχίσει και μου ερεθίζει την περιέργεια. Έλα, η περιέργεια δεν είναι καλό ελάττωμα. Είδατε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ που ήταν περίεργη. Αλάτιασε. Αν την ανοίξετε, θα πάθετε ότι έπαθε και η κυρία Λότ. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι αυτή η τουλάπα κρύβει μέσα της ένα καταστροφικό μυστικό σαν το κουτί της Πανδώρας? Ακριβώς, είναι η τουλάπα της Πανδώρας. Όχι, καλή της Μαρίας είναι η τουλάπα. Μπεμπέκα. Έλατε τώρα, τι μπορεί να κρύβει μέσα της μία τουλάπα? Μη! Εσείς τρέμετε. Όχι, δάκι. Όχι, και τρέμουμε. Τότε δεν την ανοίξω. Μην καλέ! Μην την ανοίγεις! Είναι ένα πτώμα μέσα. Μπεμπέκα. Πώς είπατε? Τίποτα. Μα η κυρία Μπεμπέκα είπε ότι... Τίποτα δεν είπε η κυρία Μπεμπέκα. Μα άκουσα καθαρά, είπε ότι μέσα στην τουλάπα είναι ένα... Όχι, δεν είπε. Είπες? Όχι, δεν είπα. Δεν είπε. Θα με βγάλετε τρελό? Τρελός όχι, λίγο βαρύκος. Μα άκουσα καθαρά, είπε πτώμα. Πτώμα. Όταν λέμε πτώμα, μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Υπάρχουν πτώματα σπουδαία και πτώματα σήμαντα. Εξαρτάται από τι ήταν το πτώμα όσο ζούσε. Το πτώμα μιας κατσαρίδας, ας πούμε, είναι ασήμαντο. Ναι, αλλά το σώρο μιας κατσαρίδας δεν λέμε πτώμα. Πτώμα λέμε ένα πεθαμένο άνθρωπο. Ο γλωσσολογικός, έχετε δίκιο. Και που έχω άδικο. Έλα μου, ντε. Γι' αυτό δεν θέλατε να την ανοίξω την ντουλάπα. Ακριβώς. Τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτή η ντουλάπα μου είχε κινήσει την περιέργεια από την αρχή. Λέω, τι δουλειά έχει μία ντουλάπα μέσα στο σαλόνι? Είδες τι μας έκανες πάλι με την ακαταστασία σου και σου έλεγα. Πέτα την αυτή την παλιά ντουλάπα από εδώ μέσα. Η ακαταστασία μου τα θέλει. Η θεία σου Μπεμπέκα που τα μαρτύρησε. Η Μπεμπέκα είναι και δικιά σου, εντάξει. Ο Θεέ μου, τι έκανα και είπα.
Άρα το ομολογείτε. Εκεί μέσα υπάρχει ένα πτώμα. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα πτώμα, υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δεν το κάναμε εμείς πτώμα. Έγινε από μόνο του. Θέλετε να πείτε ότι ήρθε ένα πτώμα και μπήκε στην ντουλάπα σας? Ήρθε εδώ κανονικά και μετά έγινε πτώμα. Πώς έγινε πτώμα? Τι πώς έγινε, όπως γίνονται όλα τα πτώματα. Τα κλικάρωσε. Ήρθε και μετά τέζα. Και εσείς τα πτώματα τα βάζετε στην ντουλάπα? Βρίσκεται εσείς να ταιριάζει κάπου αλλού καλύτερα στο σαλόνι μας. Θέλω να πω, δεν έπρεπε να ειδοποιήσετε κάποιον, την αστυνομία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ανακατεύετε την αστυνομία. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ήρθε και πέθανε εδώ ένας άνθρωπος. Ποιος ήταν? Ήταν συγγενής σας. Εμείς στο σόι μας δεν έχουμε τοκογλύφους. Μπεμπέκα! Ώστε ο νεκρός ήταν τοκογλύφος. Γιατί το ανοίγεις, Χρυσή μου? Λοιπόν, ένας τοκογλύφος ήρθε εδώ γερός και έγινε πτώμα. Τοκογλύφος, τι άκομψη λέξη, απλώς μου δάνεισε κάποια χρήματα. Και εσείς δεν είχατε να πληρώσετε? Όχι, είχα. Και τότε γιατί με φωνάξετε εμένα? Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Και βεβαίως τώρα δεν με χρειάζεστε πια, γιατί... Ναι. Αχ, είστε πολύ τυχεροί, κυρία ναι. Χαρίτου. Πάρα πολύ τυχεροί, κυρία Χαρίτου. Απάνω ακριβώς που θα χρειαζόταν και ένας δεύτερος τοκογλύφος, ήρθε ο θάνατος και σας απάλαξε και από τον πρώτο. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, κυρία Χαρίτου. Είναι σαββατογεννημένοι γι' αυτό. Μήπως τη βοηθήσατε κι εσείς λιγάκι την τύχη σας? Δηλαδή τώρα τι κάνετε, μας κατηγορείτε για φόνο? Εγώ δεν είπα τίποτα. Όχι τίποτα. Τότε να φωνάξουμε την αστυνομία. Να κάτσε και μου χάθεσε. Γιατί ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις? Ήρθαμε εμείς σπίτι σας, βρήκαμε ένα πτώμα και το κάναμε βούκινο. Άρα το ομολογείτε. Θέλετε να το αποκρύψετε? Δικό μας είναι το πτώμα, τι θέλουμε το κάνουμε? Λογαριασμό θα δώσουμε. Όχι σε μένα. Στη δικαιοσύνη! Πού πας, καλέ! Να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, ένα σου λέω, πρόσεξε! Μη καλέ, μη θα σου εξηγήσουμε! Τι να μου εξηγήσετε! Μέσα στην τουλάπα είναι ένας νεκρός που μπορεί να είναι και δολοφονημένος. Και είναι λόγος αυτός να πάρετε την αστυνομία. Εγώ το θεωρώ λόγο και θα πάρω. Να σας πω τώρα, γιατί να τους ενοχλείτε τους ανθρώπους για ψηλό πίδημα? Ναι, καλέ, αφήστε τους την ησυχία τους τώρα. Δεν ακούω τίποτα, δεν συζητάω τίποτα. Κοίτα, μη άστο κάτω, καλέ! Και άκουσα να σου πω, μη σου ξεφύγει η κουβέντα. Αφού εσείς είστε οι αθώες. Τι φοβάστε? Ακούστε, σου λέω. Με απειλείτε? Μάγος είσαι. Δηλαδή... Δηλαδή έτσι και πεις τίποτα, πως ξέρεις δεν το έχουμε σε τίποτα να σε στείλουμε και σε στην τουλάπα. Το κογλύφος δεν είσαι, στην τουλάπα είναι η θέση σου. Με τον Αναστάση Παπαλιούρα! Είστε αδίστακτες. Είμαστε και φαινόμαστε. Έτσι και σου ξεφύγει τίποτα, ξεγράφτηκες από τα Μητρώα. Όποιος μπαίνει στον δρόμο μας σβήνει! Τον τρώει το μαύρο σκοτάδι! Δηλαδή, μπορείτε να φτάσετε και μέχρι... Άνετα! Ξέρεις τι μοβόρες είναι αυτές! Ειδικά η Ειρήνη! Πολύ μοβόρα! Ποιος μου βγει εμένα! Ένα σου λέω! Είδες τι αιμοσταγής είναι, έτσι? Κανόνισε λοιπόν! Θα κάνω ό,τι μου πείτε, θα κάνω! Αυτός είσαι! Έτσι θέλω! Εμπρός. Καλησπέρα, κυρία Χαρίτου. Ποιος είναι, παρακαλώ? Αναστάσης Παπαλιούρας. Ποιος είπατε? Αναστάσης Παπαλιούρας. Ποιος είναι, Όλγα? Ποιος είναι, καλέ? Κορίτσια, μέσα στην τουλάπα έχει τηλέφωνο. Τι λες, Μορκησί? Ποιος τηλεφώνησε, καλέ? Δεν το πιστέψε. Ποιος? Ο Αναστάσης Παπαλιούρας. Ο Παπαλιούρας, Παπαλιούρας. Ο Θεός χωρέστονα! Ναι. Ο κύριος στην τουλάπα. Αυτός, ναι. Και από πού τηλεφωνεί? Εκεί που βρίσκεται δεν μπορεί να τηλεφωνήσει κανείς. Βέβαια, εδώ από Παγκράτη και πιάνεις με χίλια ζόρια. Φαντάσου από εκεί. Και στην κατάσταση που βρίσκεται μπορεί να τηλεφωνήσει? Μπορεί να τηλεφωνεί το πνεύμα του. Τι λέτε, κυρία μου, γίνονται αυτά τα πράγματα? Πώς! Εγώ διάβασα σε ένα έγκυρο περιοδικό ότι μια κυρία στο Σινσινάτι της τηλεγραφούσε το πνεύμα του άντρα της κάθε δεύτερο ψυχοσάββατο. Τι λες, Μπεμπέκα, έχεις χάσει κάθε συνέστηση. Να το πάλι. Ξαναχτύπησε. Εμπρός. Εγώ είμαι πάλι. Γιατί το κλείσες προηγουμένως? Από πού τηλεφωνάς και ακούγεται έτσι η φωνή σου? Πώς ακούγεται η φωνή μου? Καθαρά, πολύ καθαρά ακούγεται. Γιατί είμαι εδώ κοντά. Πόσο κοντά δηλαδή? Είναι στην τουλάπα. Είμαι στο ψιλικατζίδικο της γωνίας. Ψέματα λες. Παστίγημα. Όχι. Τι σας είπε, κυρία Χαρίτου? Κάποιος μας κάνει πλάκα. Κάποιος μιμείται τη φωνή του Μαχαρίτου για να με στρελάνει. Ναι, αλλά αυτός ο κάποιος πρέπει να ξέρει ότι πέθανε εδώ μέσα. Ναι, αλλά ποιος το ξέρει? Οι συνεργάτες του. Ρε κορίτσια, δεν κοιτάμε καλού κακού την τουλάπα? Ναι, θα δούμε την τουλάπα. Ναι, ναι, πάμε να δούμε την τουλάπα. Ανοίξτε. Και γιατί δεν ανοίγετε εσείς?
Άνοιξε καλέ που σου λέει. Μα δεν μπορώ, δεν είναι δική μου η ντουλάπα. Έλα, Χριστιανέ, μου τόση ώρα φέρει τα λυσακά σου, άνοιξε την. Θα την ανοίξω εγώ. Δεν μπορώ. Φύγε από εκεί, καλέ. Εσύ, Μαρία. Έλα. Δεν είναι μέσα. Πού πήγε, καλέ. Πήγε να φτύσει και έρχεται. Είσαστε σίγουρες ότι ήταν μέσα το πτώμα? Αφού εμείς το βάλαμε. Και πώς έφυγε? Την ώρα που πήγαμε για τα αυτοκίνητα, μπήκαν εδώ οι συνεργάτες του και πήρανε το πτώμα. Τι να το κάνουνε? Για να σας εκβιώσουνε, βέβαια. Ποιος είναι πάλι, Χριστούλη μου? Μόνο μην είναι η Τζέσι, μόνο μην είναι η Τζέσι. Άνοιξε, Ρήνη, άνοιξε. Καλησπέρα. Φύγε μου, γορδούλακας! Φύγε, ξεκισμένες! Φύγε, γορδούλακα! Φύγε! Σκόρδα! Φύγε, σκόρδα! Να το ξορκίσουμε, σκόρδα! Σούκαλε! Σούκαλε! Ποιος είστε, κύριε? Αναστάσης Παπαλιούρας. Αναστάσης Παπαλιούρας. Μάλιστα. Καλέ! Τώρα μας πέθανε κι ο άλλος. Η νύχτα των ζωντανών νεκρών. Λοιπόν, τι παράξενο, κύριε Παπαλούρα. Φαινόσαστε εντελώς πεθαμένος. Μα να μην μας πείτε ότι παθαίνετε αυτό το αλλεργικό σοκ. Εμείς θα μπορούσαμε να σας είχαμε θάψει κιόλας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Θα ξαλαφρώσατε πολύ που νομίσατε ότι απαλλαχτήκατε από μένα. Όχι, καθόλου. Ξέρετε πόσο στενοχωρέθηκε η Όλγα? Απαρηγόρητη έκλαιγε στην αγκαλιά μου. Και αμέσως πήρε τηλέφωνο να παραγγείλει το στεφάνι σας. Στο λατρευτό μας, κύριο Αναστάσιο Παπαλιούρα, αδερφές Χαρίτου. Μην κουράζεστε. Σας πιστεύω, κυρία μου. Ξέρω πόσο πολύ μ' αγαπάει και με εκτιμάει η κυρία Όλγα, αλλά δεν μπορεί. Λίγο. Θα χάρηκε που απαλλάχτηκε από το χρέος. Όχι καθόλου. Αφού καλέ θα τα δω σκληρονόμου σας, Μαρία. Ναι. Και μου το είπε, Μαρία μου λέει. Ενώπιον Θεού και ανθρώπων, αυτό το χρέος στον κύριο Παπαλιούρα πρέπει να το επιστρέψω. Είναι πολύ τιμία, ξέρετε. Ναι. Με το που σας είδα κάκαρο, αυτό σκέφτηκα. Να τα δώσω τους κληρονόμους. Ωραία. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνετε και τον κόπο να τρέχετε να βρείτε τους κληρονόμους μου. Θα τα δώσετε σε μένα. Ευτυχώς. Οπότε, κύριε Σφουγγάτη μου. Τι οπότε? Αυτό που λέγαμε πριν. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορείτε να ελπίζετε στη βοήθειά μου. Γιατί, καλέ? Διότι δεν δέχομαι ακάλυπτες επιταγές, κυρία Χαρίτου. Όλγα. Τι γίνεται με τα λεφτά, πώς θα τα δώσεις στον Παπαλιούρα? Όπως τα πήρα, με δάνειο. Τι, θα δανειστείς από άλλον? Φυσικά. Και βρήκες άλλο το κογλίφο? Φυσικά, τον κύριο Μπουρούχα. Μπράβο, τόσο γρήγορα, ε. Και τι καλέ, σιγά το δύσκολο, βρωμάει ο τόπος. Αύριο το απόγευμα έχω ραντεβού εδώ να τα κανονίσουμε. Καταλάβατε, κύριε Μπουρούχα μου. Βεβαίως και κατάλαβα. Και με τι τόκο θα μου το δώσετε? Θα σας κάνω μια πιο φιλική τιμή. 32%. Οι γιατροί να σου τα φάνε. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα προβλήματα με τις επιταγές. Τι λέτε, καλέ, εγώ είμαι φερέγγιο πρόσωπο. Η φερεγγιώτης προσωποποιημένη. Τι έγινε, κύριε Μπουρούχα μου? Έχει γούστο. Κύριε Μπουρούχα. Μα κι αυτός, τι διάλογο παθαίνουν το κογλίφι εδώ μέσα? Δεν αισθάνομαι καλά. Πού πονάτε, κύριε Μπουρούχα μου? Κύριε Μπουρούχα.